Ποιος, ποιος, βάλ το αγόρι μου. Πάμε, πάμε. Βάλ το αγόρι μου. Λένε αν θες να γίνεις ένας από τους καλύτερους, πρέπει να μελετάς τους καλύτερους. Δημήτρης Διαμαντίδης, για μια ζωή και για πάντα. Όλοι χέρια ψηλά, στον αέρα, ο Μινούς Λέγκασι. Σεβασμού και ύστερα ομάδας. Ένας από τους καλύτερους παίκτες της Ελλάδας. Κρυό πάντα το αίμα που κύλαγε στις φλέπες του. Παράδειγμα και πρότυπο για όλους τους συμπαίκτες του. Για τους πασκετικούς ορισμός του παίκτη ορχήστρα. Και στο παριό τα πάντα γεμωρό μας τα λαβίστα. Για την πανυπογλώσσια να βρίσκονται στα πρόθυρα. Είναι λάθος να τα βάζεις με έναν αριστερό χειρά. Στο κρίσιμο λεπτό το σουτ ποιος θα το πάρει. Μα φυσικά το τυχερό δεκατριάρι. Όταν η μπάλα έκαιγε και σφίγγε το παιχνίδι, όλοι φωνάζαν βάλτο τους μεγάλε Διαμαντίδη. Ηγέτης μέσα και έξω, πάντα σε κάθε γήπεδο. Με πάω και εθνική, το πήγε σ' άλλο επίπεδο. Δεν μίλαγε πολύ, είχε χαμηλά το βλέμμα. Γιατί για εκείνον μίλαγε του βασιλιά το στέμμα. Μετά από τόσα τρόπαια, μετά από τόσους δείχνους, μέχρι και επικριτές του κατάπιαν τη χολή τους. Όταν δίνεις τα πάντα, οι κόποι ανταμείβονται και όλοι στην Ευρώπη ακόμα υποκρίνονται. Ξεκίνησα αρχικά στο γάμο να είχαμε ένα όνειρο. Ο δρόμος προς την κορυφή είναι ταξίδι επώδυνο. Γι' αυτό και τώρα βρίσκεται εκεί ψηλά στο βάθρο. Με τρίπλες που αφήνουν ανοιχτή την κάτω γνάθρο. Ο νούμερο ένα τσάμπιον για πάντα στην καρδιά μας. Εκείνος που θα δείχνουμε στο μέλλον στα παιδιά μας. Ο νούμερο ένα τσάμπιον για πάντα στην καρδιά μας. Εκείνος που θα δείχνουμε στο μέλλον στα παιδιά μας. Τώρα